κοινά ευρήματα, τα οποία σύμφωνα με τους ιατροδικαστές είναι εμφατικά και παραπέμπουν σε υποξία, προκύπτουν σύμφωνα με πληροφορίες από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις της αδελφής της Ειρήνης Μουρτζούκου, αλλά και των δύο παιδιών της, τα οποία έφυγαν από τη ζωή το 2014, το 2022 και το 2023 και αποκαλύπτει η έρευνα των υποθέσεων. Βασικό κοινό εύρημα είναι η συμφόρηση σε όλα τα όργανα, που αποκαλύπτεται και στις τρεις περιπτώσεις, αλλά και καθολική μικροφυσαλιδώδη στεάτωση του ύπατος, που καταγράφηκε στα δύο βρέφη της 24χρονης γυναίκας. Στις 6 Φεβρουαρίου 2014, η μόλις 13 μηνών ζωή Ιλιάνα χάνει τη ζωή της μέσα στο σπίτι του Γιάννη Μουρτζούκου. Κατά την περιγραφή του τραγικού πατέρα, το περιστατικό συμβαίνει μέσα στο υπνοδωμάτιο της οικογένειας, παρουσία των τριών άλλων παιδιών του, του Δημήτρη, της Γογός και της 14χρονης τότε Ειρήνης. Ήταν στο κρεβάτι, να μην κοιμόταν το παιδί, να μην και έπαθε αναρρόφηση, να μην και έφυγε. Κοιμότανε μόνο του ή ήταν και άλλα άτομα στο δωμάτιο εκείνη την ημέρα? Δεν ξέρετε. Τώρα θα σε γελάσω. Μπορεί να ήταν και τα παιδιά να μην, γιατί κοιμόντουσαν παρέα. Ειρήνη Μουρτζούκου, ωστόσο, μιλώντας στην εκπομπή Open τώρα, έδωσε μια άλλη εκδοχή για το περιστατικό. Από την ιστολογική εξέταση προκύπτει ότι είχε πνευμονίτιδα το κοριτσάκι αυτό. Δεν γνωρίζω. Εσύ δεν ήσουν παρούσα τότε? Ναι, είχαν πάει στο νοσοκομείο. Εγώ άργησα να το μάθω όταν έφυγε το παιδί. Ήρθανε, μου το είπανε δηλαδή αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστολογική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στο 13 μηνών βρέφος από τον Εμμανουήλ Αγαπητό, ο εγκέφαλος του βρέφους είχε κανονική χρειά και σύσταση, ενώ μικροσκοπικά παρατηρήθηκε ήπιο εγκεφαλικό είδημα. Η καρδιά ήταν καλά διπλασμένη χωρίς ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις. Στους πνεύμονες υπήρχε πάχυνση των κυψελιδικών τυχωμάτων, συμφόρηση, ενώ αναγνωρίστηκαν και αλλοιώσεις βροχίτιδας. Στα νεφρά υπήρχε συμφόρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παθολογοανατόμος κατέγραψε τη διάμεση πνευμονίτιδα της παιδικής ηλικίας, ενώ ως τελική αιτία θανάτου ο ιατροδικαστής κατέγραψε τη λίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Τραγική σύμπτωση, η οποία όμως σύμφωνα με τους ερευνητές της υπόθεσης αποκαλύπτει πολλά, είναι τα κοινά ευρήματα τα οποία εντοπίζονται στις ιατροδικαστικές εκθέσεις του βρέφους 19 ημερών της Ειρήνης Μουρτζούκου που κατέληξε το 2022, αλλά και του βρέφους 2 μηνών που κατέληξε μέσα στο παίδον τα ξημερώματα της 17ης Οκτωβρίου του 2023. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκε εικόνα δίκινένα ουρανού, αλλά και έντονου βαθμού μικροφυσαλιδώδη στεάτωση του ύπατος, που και τα δύο παραπέμπουν σε έντονη υποξία, δηλαδή στέρηση οξυγόνου. Κατά την περιγραφή της Ειρήνης Μουρτζούκου, το βρέφος των 19 ημερών είχε νοσηλευτεί για λίγο σε θερμοκοιτίδα, ενώ μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο ήταν υγιέστατο. Κάποια στιγμή με παίρνουν τηλέφωνο ότι πρέπει, λέει, να έρθει να το πάρει το παιδάκι, είναι εντάξει. Λέω, είναι καλύτερα, ναι. Πήγαμε στον Άγιο Ανδρέα, έκανε επαναληπτικές εξετάσεις, ήταν μια χαρά όλα. Με ρωτήσανε πάλι αν έχω κλείσει ραντεβού, τους είπα ναι, απλά έχει καθυστερήσει. Μία μέρα πριν το ραντεβού του παιδιού, έφυγε. Ο έμπειρος παθολογοανατόμος Χρήστος Ευτυχιάδης φέρεται να διαπίστωσε στην ιστολογική εξέταση τα εξής. Η καρδιά δεν είχε μακροσκοπικές ή μικροσκοπικές αλλοιώσεις. Στο θύμο αδένα παρατηρήθηκε εικόνα δίκινένα του ουρανού που παραπέμπει σε υποξία. Στους πνεύμονες παρατηρήθηκε πάχυνση των μικροκυψελιδικών διαφραγμάτων, συμφόρηση και παρουσία εντός του αυλού των κυψελίδων και εντός του ενδιάμεσου ιστού χρονίων φλεγμονωδών κυττάρων και ενεργοποιημένων κυψελίδων μακροφάγων. Στη σπλήνα παρατηρήθηκε συμφόρηση. Στον εγκέφαλο παρατηρήθηκε συμφόρηση. Στο ύπαρ παρατηρήθηκε έντονου βαθμού μικροφυσαλιδώδης στεάτωση. Ως συμπέρασμα, ο παθολογοανατόμος κατέγραψε την εικόνα της διάμεσης πνευμονίτιδας παιδικής ηλικίας, όπως καταγράφηκε και στην αδελφή της Ειρήνης Μουρτζούκου. Σε ό,τι αφορά στο βρέφος 60 ημερών που κατέληξε μέσα στο παίδον τα ξημερώματα της 17ης Οκτωβρίου του 2023, τα ευρήματα είναι το ίδιο εκοφαντικά, καθώς και σε αυτή την περίπτωση καταγράφεται εικόνα θύμου δίκινένας του ουρανού, που αφορά σε εύρημα συνοδό υποξίας, ενώ στο ύπαρ παρατηρήθηκε καθολική μικροφυσαλιδώδη στεάτωση. Μιλώντας στο Open τώρα, η Ειρήνη Μουρτζούκου περιέγραψε το λόγο για τον οποίο εισήχθη το υγιές βρέφος στο Καραμανδάνιο, λέγοντας ότι εκεί παρατηρήθηκε ότι είχε αιμορραγία στα μάτια που ήταν εκγενετής. Τότε που έκανε το πρώτο επεισόδιο στο σπίτι, είδατε, ουσιαστικά είπατε να χλωμιάζει ή... Και τότε το ματάκι του έγινε κόκκινο? Όχι, αυτό δεν το είδαμε ούτε εμείς. Το είδανε από εξέταση. Το είδαν από εξέταση αφού το πήγατε το παιδάκι στο νοσοκομείο? Ναι. Όχι από πριν, όταν πήγατε στο νοσοκομείο. Όχι, όταν γεννήθηκε. Και είπαν ότι μπορεί να είναι και από τη γέννα, λέει, κάποιο ζόρισμα.
Ναι. Όπως... Πηγαίνα, βέβαια, δεν σας το είπαν αυτό. Όχι, όχι. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές όμως, το συγκεκριμένο παροξυσμικό επεισόδιο διαταραχής του επίπεδου συνείδησης, αλλά και η αιμορραγία στα μάτια, είναι χαρακτηριστικό υποξίας. Από την ιστολογική εξέταση προέκυψαν τα εξής. Στον εγκέφαλο παρατηρήθηκαν εστιακή διαταραχή της αρχιτεκτονικής των στιβάδων του φλοιού, ίδιμα και συμφόρηση των αγγείων του εγκεφαλικού παρενχήματος και των λεπτομηνίγκων. Στην καρδιά δεν παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις, αλλά μικροσκοπικά παρατηρήθηκε έντονη συμφόρηση των αγγείων, εστιακά διάμεσο είδημα και εστιακές πρόσφατες διάμεσες αιμορραγικές διηθήσεις. Στον πνεύμονα παρατηρήθηκε ήπια πάχυνση των μεσοκυψελιδικών διαφραγμάτων με παρουσία μονοπύρινων λευκοκυττάρων επί του διαμέσου ιστού, είδημα και συμφόρηση με την παρουσία ενεργοποιημένων κυψελιδικών μακροφάγων που φαγοκυταρώνουν αιμοσιδηρίνη. Στο θύμο αδένα παρατηρήθηκε εικόνα δίκην ένας του ουρανού. Στο ύπαρ παρατηρήθηκε μικροφυσαλιδώδη στεάτωση και εικόνα κεντρικής φλεβικής τάσης. Στο νεφρό παρατηρήθηκε συμφόρηση. Στο επινεφρίδιο παρατηρήθηκε συμφόρηση. Ως αιτία θανάτου, ο ιατροδικαστής Κούβαρης κατέγραψε τον ευνίδιο θάνατο παθολογικής αιτιολογίας με ιστορικό επιληψίας. Καταρχάς, θέλω να καλωσορίσω. Έχουμε κοντά μας τον διεκεκριμένο δικηγόρο, τον κύριο Σταύρο Γεωργίου. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλό ξεκίνημα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σπανουδάκη, βλέπουμε κοινά ευρήματα στο αδερφάκι της Ειρήνης Μουρτζούκου, στο πρώτο βρέφος, στο δεύτερο βρέφος, και πρέπει να σας πω ότι είναι πληροφορίες της τελευταίας στιγμής τις οποίες έχω λάβει. Πριν από λίγη ώρα περίλθαν αυτές οι πληροφορίες στην κατοχή μου, σε ό,τι αφορά το βρέφος της Κουμπάρας, το οποίο κατέληξε στα χέρια της Ειρήνης Μουρτζούκου το 2021, παρουσιάζει και εκείνο τα ίδια ευρήματα, και μάλιστα γίνεται λόγος για αλλοιώσεις διάμεσης πνευμονίτιδας της παιδικής ηλικίας. Έχει παρατηρηθεί συμφόρηση σε πολλά ζωτικά όργανα εκείνου του βρέφους, και υπάρχει και αυτό το οποίο συναντήσαμε και στην περίπτωση της Μαλένας. Θυμάστε, με το ύπαρ. Ναι, οι εκτεταμένες αλλοιώσεις στο ύπαρ, η καινοτοποιώδης εκφύλιση. Θέλω λοιπόν το πρώτο σχόλιο σας, γιατί ακούστε να δείτε τι συμβαίνει τώρα. Μερικά παιδιά φύγανε, ένα παιδί έφυγε στην Αμαλιάδα, ο μικρός Παναγιώτης. Τα άλλα παιδιά φύγανε στο σπίτι της Ειρήνης Μουρτζούκου. Το αδερφάκι της είχε φύγει παλαιότερα. Έχουμε 5 βρέφη τα οποία έχουν χαθεί. Επιλήθησαν λοιπόν οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες και κατά τόπους αστυνομικές αρχές. Δεν έγινε, κυρία Σπανουδάκη, ένα συγκριτικός έλεγχος, δηλαδή να τα βάλουν κάτω. Να σου πούνε, ρε παιδί μου, έφυγε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο. Να δούνε τα στοιχεία, να δούνε τις ιστολογικές εξετάσεις, να πάρουν τις ιατροδικαστικές εκθέσεις και να διαπιστώσουν αυτό το οποίο διαπιστώνουμε εμείς, με τη βοήθεια βέβαια διακεκριμένων επιστημών. Οπότε θα ήθελα το πρώτο σχόλιο από εσάς, ό,τι αφορά το τι μας λένε αυτά τα ευρήματα τα οποία έχουν βρεθεί σε όλα αυτά τα βρέφη, τα οποία με μια διαβολική, τραγική σύμπτωση έφυγαν στα χέρια της Ειρήνης Μουρτζούκου. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο το πρώτο και ίσως πολύ σημαντικό σχόλιο είναι, που πρέπει να κάνουμε, είναι το εξής. Βλέπετε ότι αναφερόμαστε συνέχεια σε μεμονωμένα ευρήματα. Αυτά τα ευρήματα, τα μεμονωμένα, που προκύπτουν από τις ιστολογικές εξετάσεις κατά κύριο λόγο, δεν έχουν τοποθετηθεί στη βάση ευρημάτων συνολικά. Τι θέλω να πω αυτό με αυτό. Παράδειγμα, το βρέφος το οποίο νοσηλεύτηκε. Νοσηλεύτηκε αρκετές μέρες. Εκεί δεν λήφθηκε από τον ιατροδικαστή ο ιατρικός φάκελος του βρέφου, σωστά? Αν έχω λάθος πληροφορία, διορθώστε. Όχι, δεν λήφθηκε. Δεν λήφθηκε και δεν έγινε και αυτοψία στο δωμάτιο στο οποίο κατέληξε το βρέφος 2 μηνών. Ωραία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του ιατρικού φακέλου ο ιατροδικαστής συνάδελφος δεν το είχε στα χέρια του, ώστε να εκτιμήσει το ιστολογικό αποτέλεσμα που είχε με το φάκελο και τα στοιχεία του ιατρικού φακέλου που υπήρχαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν μόνο την ιστολογική εικόνα σε όλα τα βρέφη, έχουμε μόνο την ιστολογική εικόνα με μια αιτία θανάτου που είναι ένα παθολογικό έβριμα, δεν είναι αιτία θανάτου. Μια πνευμονίτιδα έχει πολλές αιτίες, κύριε Κουζουλέμου. Δεν είναι δυνατόν να γράφεις αιτία θανάτου διάμεση πνευμονίτιδα. Είναι ένας όρος που έχουμε ξαναπεί, παθολογικός,
όπως είχαμε αναφερθεί στα περιστατικά των πατρών, την προηγούμενη υπόθεση που είχαμε ασχοληθεί. Βέβαια. Άρα καταλαβαίνετε ότι ένα έβριμα παθολογικό ο ιατροδικαστής πρέπει να το διερευνήσει. Πρέπει να συλλέξει όλες εκείνες τις πληροφορίες. Ποια ήταν η αιτία της διάμεσης πνευμονίδιδας, για παράδειγμα? Δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν, δεν έχουν βρει. Δεν έχουν βρει. Τι προκάλεσε την υποξία? Για ποιο λόγο έπεσε το οξυγόνο? Για ποιο λόγο έπεσε το οξυγόνο, ρε παιδιά? Για ποιο λόγο έπεσε το οξυγόνο? Στην περίπτωση αμαλιάδας το οξυγόνο, όλα τα βρέφη. Στην περίπτωση αμαλιάδας είναι το οξυγόνο. Και είπε... COVID να έχεις, μας έλεγε τις προάλλες ο κύριος Γαλεντέρης, ναι. Δεν θυμάμαι ποιος ιατροδικαστής, δεν σου πέφτει το οξυγόνο τόσο γρήγορα, μέσα σε 70 δευτερόλεπτα. Τι προκάλεσε αυτή τη ραγδαία πτώση το οξυγόνο? Αυτά δεν τα εξέτασαν οι ιατροδικαστές. Και τώρα πάλι θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Και θα πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί κυρία Σπανουδάκη θα συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση και συζήτηση. Και φυσικά πρέπει να σας πω ότι σε λίγη ώρα θα σας δείξουμε ορισμένα ντοκουμέντα.